αυτά. Η ζωή του Θανάση, τη σκέφτηκες? Τι έχει προλάβει να ζήσει αυτός? Αυτός τώρα παίρνει πτυχίο, αύριο μεθαύριο πάει φαντάρος. Θα τον ζαλώσει από τώρα με οικογένειες και υποχρεώσεις. Πότε θα ζήσει όλα τα παιδιά της ηλικίας του? Χωρίς έννοιες, χωρίς κοτούρες. Αν τον αγαπάς όπως λες και τον καταλαβαίνεις και θέλεις το καλό του, δεν θα τον φορτώσεις με ένα γάμο. Γιατί αυτός ο γάμος θα του στερήσει πράγματα. Πράγματα που αύριο μεθαύριο θα στα χτυπήσει και θα στα ζητήσει πίσω ένα-ένα. Αλλά τότε θα είναι αργά. Σαν μάνα, σου λέω να τον αφήσεις για το καλό του. Σαν γυναίκα, σου λέω να τον αφήσεις για το δικό σου το καλό. Μωρέ, μια χαρά τα κατάφερε η πατρινιά. Όπως βλέπετε, το ζευγαράκι άρχισε να λειτουργεί. Και γιατί όχι, ωραίο παιδί είναι ο Μάρκος, ήθελε μήνες τώρα την Ανίτα, του δόθηκε η ευκαιρία και την άρπαξε, όχι φάχα. Βλέπω την Ανίτα να ξεχνάει τον άλλον σε χρόνο τετέ. Όχι, από εδώ είμαι ευχαριστημένη με την πατρινιά. Αυτό που φοβάμαι είναι ότι θα κάνει αηδία με τη Μαρίνα και το Θανάση. Τι, δεν με πιστεύετε? Ελάτε μαζί μου. Ελάτε. Για ελάτε. Εντάξει, την καταλαβαίνω, μάνα είναι και τα λέει σωστά. Αλλά και η καρδιά είναι καρδιά και δεν κοιτάει ηλικίες. Και η Μαρίνα τον αγαπάει πραγματικά το Θανάση. Φοβάμαι πως η τρελή πάνω σε αυτό θα πατήσει για να τους χωρίσει. Μην κάνεις έτσι. Δεν στα είπα όλα αυτά για να σε στεναχωρήσω? Όχι, σου τα είπε για να σε χωρίσει. Εσείς που είστε νέοι τα βλέπετε αλλιώς τα πράγματα. Εγώ που είμαι μεγαλύτερη ξέρω ποιο είναι το σωστό. Γι' αυτό το γάμο είχα και εγώ τις αντιρρήσεις μου, αλλά ο Θανάσης μου άνοιξε γνώμη. Δεν τον ξέρω τι καταφερτζής είναι, αφού ακόμα και εμένα με τούμπαρε. Ξέρω ότι το σωστό είναι να χωρίσουμε, αλλά τον αγαπάω. Θα σου περάσει. Τι είναι καλέ να της περάσει, γρήπη είναι. Τον αγαπάει, λέμε η γυναίκα. Όταν σε άκουγα να μιλάς, σκεφτόμουν ότι έχεις τόσα επιχειρήματα και εγώ ούτε ένα. Δεν μπορώ να αλλάξω την ηλικία μου, δεν μπορώ να αλλάξω την ηλικία του Θανάση και... Και ξέρω ότι έχει πολλά πράγματα να ζήσει ακόμα, αλλά... Αν τον αγαπάς, τον αφήσεις να τα ζήσει. Εσύ γιατί δεν τους αφήνεις να ζήσουν αυτό που θέλουν? Τι πεισματάρα που είσαι! Ναι, έχεις δίκιο, αυτό... Αυτό πρέπει να γίνει. Μπράβο. Πήρες τη σωστή απόφαση και για τους δυο σας. Για σένα είναι αυτή η σωστή απόφαση. Θα του πω να χωρίσουμε. Όχι ρε Μαρίνα, μην την αφήνεις να σε ψήσει αφού τον αγαπάς βρε κορίτσι μου. Μόνο που δεν θα ήθελα ο Θανάσης να μάθει για αυτή μας τη συνάντηση. Α, και εγώ το ίδιο. Ωραία. Θα του πω να χωρίσουμε απόψε. Μπράβο κουκλίτσα μου. Το γοργόν και χάρη να έχει. Γελάσε, χαίρεσαι γιατί κατάφερες αυτό που ήθελες. Να σου πω κάτι όμως, είσαι άδικη και η αδικία πληρώνεται πάντα. Πάντα όμως. Ζαλίστηκα λίγο μάλλον. Τι καλά έκανες. Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο χαλαρή, τόσο ξέγνιαστη. Το κάνει αυτό η Μαυροδάφνη και η καλή παρέα. Δεν έκανες καλά. Άστο ρε Ιωάννα. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σε χωρίσει από αυτόν που αγαπάς. Έχει. Όταν είναι η μάνα του και όταν αυτός είναι 15 χρόνια μικρότερος. Σου έκανε πλήση εγκεφάλου μου φαίνεται. Την είδα εγώ, καπάτσα γυναίκα. Σε έβαλε κάτω, στο άλλαξε τα μυαλά. Όχι, Ιωάννα. Απλώς μου είπε πράγματα που έλεγα κι εγώ στον εαυτό μου, αλλά τα ξέχναγα όταν έβλεπα το Θανάση. Έχει δίκιο. Δεν έχει μέλλον αυτή η ιστορία. Μπορεί να μην το βλέπουμε τώρα, αλλά θα το δούμε σε λίγα χρόνια και τότε θα είναι πολύ χειρότερα. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει σε λίγα χρόνια. Το τώρα έχει σημασία. Και αφού αγαπιέστε τώρα, γιατί να χωρίσετε για κάτι που μπορεί να συμβεί στο μέλλον? Γιατί είναι καλύτερα να χωρίσουμε τώρα παρά όταν εγώ με 55 και αυτό 40 και θα με κερατώνει και με κάνει πιτσιρίκα. Εγώ, σαν φίλη σου, πρέπει να σου πω ότι θα κάνεις μεγάλο λάθος να το πεις να χωρίσετε. Ο Θανάσης αγαπάει. Και τα υπόλοιπα μανάδες και ηλικίες, εγώ τα κουβερισέ. Δεν έχουν καμία σημασία. Κι όμως έχουν τελικά. Γκρίνιο! Ξέχνα το! Δεν θα αφήσεις κοντζά πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ρίου να μου γίνεις νοικοκυρά στο Αγρίνιο. Δεν σε σπουδάζαμε γι' αυτό. Αυτό του είπα κι εγώ. Ε,
Έδωσε πύρη αγρινιώτησα, κατάφερε και του τάλαξε τα μυαλά. Δεν θα τους κόστησε. Ο Μάνος είναι. Ας τον για να μάθει ότι δεν μπορεί να γίνεται ό,τι θέλει η μάνα του. Όχι. Φέρ τον για να μάθει ότι θα γίνεται ό,τι θέλει η δική σου η μάνα. Έλα, Μάνο μου. Μαζί σου είναι η Λένα. Όχι, όχι. Το πρωί ήμασταν μαζί. Της τηλεφωνάω, αλλά δεν το σηκώνει. Τι να σου πω, βρε παιδάκι μου, κι εγώ γύρισα σπίτι και είδα το κινητό της αφημένο εδώ. Δεν είναι ούτε στο μαγαζί, ούτε στο νοσοκομείο. Φαντάσκω ότι θα είναι μαζί σου. Όχι, δεν είναι. Αχού. Ανησυχώ τώρα, βρε παιδί μου. Έγινε τίποτα? Είχαμε ένα καυγαδάκι. Εσείς που είσαστε τόσο αγαπημένοι, τι έγινε? Τίποτα, τίποτα. Θα σας πω άλλη ώρα. Τώρα σημασία έχει να δούμε πού είναι η Λένα. Έχω αρχίσει να ανησυχώ. Να φύγει χωρίς το κινητό της. Μπορεί να πήγε. Τι να σου πω, βρε παιδάκι μου, θα σε γελάσω. Άσε, Μάνο μου, θα κάνω μερικά τηλεφωνήματα και θα σε ειδοποιήσω. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, κυρία Αντριάννα. Γεια σου, Μάνο μου. Γεια σου, παιδί μου. Μαμά, τι έκανες? Τον έκανα να ανησυχήσει. Ας το να δει πως είναι να ψάχνεις τη Λένα και να μην τη βρίσκεις. Αν θέλει να σε έχει, θα σε έχει εδώ στην Πάτρα. Και να ξεχάσει τη μάνα του και το αγρίνιο. Μήπως το παρακάνεις? Με τους άντρες, αγάπη μου, απ' το πολύ δεν χάνεις. Απ' το λίγο την πατάς. Γιατί είσαι σιωπηλή απόψε? Δεν έχω και πολύ όρεξη. Βλέπω, δεν έφαγες τίποτα. Θες να πάμε μια βολτά? Όχι. Πρέπει να μιλήσουμε. Εντάξει. Αλλά πρώτα θα σου δώσω κάτι. Θα σου φτιάξει το κέφι. Τι είναι αυτό? Άνοιξε το. Θανάση, καλύτερα να μιλήσουμε πρώτα. Ωραία. Το ανοίγω εγώ. Δεν γίνεται γάμος χωρίς δαχτυλίδι. Δώσ' μου το χέρι σου. Αχ, μου, Θανάση, το κάνεις χειρότερο. Γιατί, τι συμβαίνει? Μαρίνα. Δεν μπορώ να δεχτώ το δαχτυλίδι. Και δεν μπορώ να σε παντρευτώ. Τι πράγμα? Άσε με, μόνο μου, άσε με εκεί με να σκάσω. Ναι, παιδί μου, έχει εξαφανιστεί. Δεν τη βρίσκω πουθενά και ανησυχώ πάρα πολύ. Α, και εσύ το ίδιο. Τι της είπες όμως, βρε παιδάκι μου, και αντέδρασε έτσι? Μα τα λένε αυτά τα πράγματα, βρε Μάνο μου. Μα πρώτα της λες για διορισμού στην Πάτρα και τώρα της τα αλλάζεις. Α, μη συγχωρείς, παλικάρι μου, αλλά έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ στη θέση της όχι μόνο θα εξαφανιζόμουν, αλλά θα σε χώριζα επί τόπου. Η Λένα μου, αγάπη μου, είναι διορισμένη ιστορία. Έχει πολύ καλή δουλειά. Ναι. Το ξέρω, το ξέρω. Δίκιο έχει και η μάνα σου που σε θέλει κοντά της. Αλλά πώς θα βάλουμε σακιόμι, αγοράκι μου, την Πάτρα με το αγρίνιο? Μην τρελαθούμε κιόλας. Ναι, μην ανησυχείς. Να βρεθεί πρώτα η Λένα μου και όλα θα πάνε καλά. Βάλτε και εσύ κάτω και θα καταλάβεις ποιο είναι το σωστό. Ναι, ναι, τέλος πάντων, έλα, δεν θέλω να επεμβαίνω και στα προσωπικά σας. Άμα έρθει, φυσικά, φυσικά και θα της μιλήσω. Ναι, κουράγιο, παλικάρι μου, κουράγιο. Τα λέμε αύριο. Μα τι σε έπιασε έτσι ξαφνικά? Δεν είναι ξαφνικά, Θανάση. Εγώ από την αρχή είχα τις αμφιβολίες μου για αυτό το γάμο. Α, δηλαδή εγώ είμαι καλός για να τα έχουμε, αλλά όχι για να με παντρευτείς. Είσαι 15 χρόνια μικρότερος. Το ξέρω. Παρακάτω. Δεν γίνεται να παντρευτούμε. Δεν έχεις ζήσει πολλά πράγματα. Θα τα ζήσω μαζί σου. Τώρα είσαι ενθουσιασμένος, αλλά τι θα γίνει όταν εσύ θα είσαι 30 και εγώ 45? Ό,τι γίνεται και τώρα που εγώ είμαι 22 και εσύ 37. Δεν αγαπάω την ηλικία σου, εσένα αγαπάω. Θανάση, μην το συζητάμε άλλο. Θέλω να χωρίσουμε. Τελείως. Να χωρίσουμε με δόσεις δεν γίνεται. Καλά. Οκ. Σε πίεσα λίγο με το γάμο. Το αφήνουμε.
αν δεν νιώθεις έτοιμη. Αλλά γιατί να χωρίσουμε? Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να δούμε τα πράγματα όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας και όσο κι αν κάνουμε ότι δεν έχει σημασία, έχει και παραέχει. Δεν γίνεται να είμαστε μαζί, γι' αυτό καλύτερα να χωρίσουμε τώρα που είναι νωρίς. Αργότερα θα είναι πολύ χειρότερα. Το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι δεν είναι? Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν με αγάπησες ποτέ. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Είναι. Γιατί μόλις σου ζήτησα να με παντρευτείς, έκανες πίσω. Συγγνώμη που δεν κατάλαβα νωρίτερα ότι ήμουν ο πασατέμπος σου για να περνάει η ώρα. Θανάση. Γιατί αν με αγαπούσες, δεν θα μου ζητούσες να χωρίσουμε και να μου το παρουσιάσεις κιόλας ότι γίνεται για το καλό μου. Κατάλαβα τι έγινε. Καλός ο πιτσιρικάς για την πλάκα μας, αλλά για γάμο. Όχι βέβαια. Τι θα πει ο κόσμος? Άσε που μπορεί σε λίγα χρόνια να του γυαλίσει καμιά μικρότερη και να με παρατήσει. Αυτό δεν σκέφτηκες? Σκέφτηκα και αυτό. Τότε έχεις δίκιο. Καλύτερα να χωρίσουμε. Γιατί για να είναι δύο άνθρωποι μαζί, πρέπει να αγαπάνε και να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον. Και εσύ ούτε με αγαπάς, ούτε με εμπιστεύεσαι. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την ηλικία μου. Έχει να κάνει με την καρδιά σου που είναι άδεια.